Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος Άβυλο. Έχω μπλέξει άσχημα, μάγκες. Βλέπετε εδώ, χάος. Είτε εδώ κατάσταση. Χαρτιά από εδώ, χαρτιά από εκεί, χαρτιά από εδώ, χαρτιά εκεί, χαρτιά εκεί πέρα, παντού. Το έχω μπλέξει, φίλε. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που τύπωσα τόσα πολλά. Σε λίγο θα μπορώ να τα βρω. Θα λιποθυμώ από την εικόνα. Και φαντάσου ότι έχει περάσει τη εβδομάδα από τότε που καθάρισα το δωμάτιό μου τελευταία φορά που κάναμε και σε βίντεο. Παιδιά, έχω μπλέξει άσχημα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Προσπαθώ εδώ με το ζόρι να τα φτιάξω, να σου λουπώσω λιγάκι, αλλά δεν βέβαια εδώ δεν μπορώ. Γι' αυτό άνοιξε το βίντεο για να δείτε πώς έχω μπλέξει. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει άσχημα, μάγκες. Πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έχω τώρα. Θα ανοίξω αυτό το βίντεο για να κάνουμε μια δουλειά τη προκοπή. Για να προσπαθήσω να. Έχω εδώ πέρα να. Και το άξιζε το κακό όμως. Το κακό με όλο αυτό είναι ότι δεν έχω μόνο ένα θέμα που έχω πάρει φροντιπίες εδώ που έγινε αυτός χαμός. Έχω ένα σωρό θέμα τα χρυπώς. Σημαίες από εδώ, πάρει τις χαρτίδες από εδώ. UFO από εδώ. Α, έχω και τα UFO, μην τα ξεχνάμε. Βουνά από εδώ, υφέστη από την άλλη. Έχω και στο γραφείο χαρτιά. Όπου και να είναι θέση χαρτιά, μόνο χαρτιά υπάρχουν εδώ μέσα. Τίποτα άλλο. Ούτε καν έπιπλα. Με το ζόρι υπάρχουν ένα έπιπλο. Είναι το κομμωδίνο μου. Δεν γίνεται. Δεν λέει τίποτα πια. Λες τι λέω, καλό είναι, είναι αυτό που αγαπάω κάνω, το αγαπημένο μου χόμπι, αλλά λες μην το παραχέσει με το πράγμα, πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Το οποίο το έχω ξεπεράσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Έχω πάνω από χίλιες φωτιπίες εδώ, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη φορά. Από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Είμαι και μεγάλος. Ξέρετε, μεγάλοι ξεχνάνε. Επίσης θα γίνει σοβαρό σε αυτό το πέρασμα ή όπως έχεις βγάλει, δεν ξέρεις πόσα έχεις. Έχω π.χ. πέσει 20 άλμπουμ με τουλάχιστον 10.000 φωτογραφίες μέσα. 10.000 φωτογραφίες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. 10.000 φωτογραφίες. Έχετε ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο? Δεν νομίζω. Και εντάξει, να τα έχω εδώ, εντάξει, είναι ένας τρόπος. Αλλά όλοι μου λένε, Άγγελε, αφού βλέπουμε ότι ζορίζεσαι, αφού ακόμα και ξέρει το λε. Μην τι δεν βάζει, α πούμε, σε ένα στικάκι μέσα να τα περάσει όλα μαζί, να τα έχει και τακτοποιημένα όπω τα θε. Εμένα δεν μου αρκεί αυτό. Μην πάμε. Λοιπόν, πολύ που σα απογοητεύω, αλλά εμένα αυτό δεν μου αρκεί. Προτιμώ να τα έχω σε αυτή τη μορφή. Σε μορφή. Αυτή είναι εδώ. Ή αυτή εδώ, σε μεγάλη. Σπάνια βέβαια. Δεν έχω μόνο αυτά εδώ, έχω κι άλλα. Επειδή δεν τα έχω δείξει ακόμα. Τα έχω βγάλει και μια εβδομάδα και δεν τα έχω ακόμα δείξει σε εσάς. Θα τα δείξω κάποια στιγμή σε επόμενο βίντεο. Να τα φέρω και αυτά εδώ έτσι να τα ξεφτοδείξω. Όχι, θα τα φέρω σε άλλο βίντεο. Εδώ είναι το χειρότερο απ' όλα. Έχω και πεταμένες φωτογραφίες μέσα εδώ. Ομένες, αλλά δεν τις έχω ακόμα τακτοποιήσει κάπου. Τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι πινακίδες στο κινήτο. Τις έχω από τη Μύκονο εδώ πεταμένες. Τις είχα για τουλάχιστον ένα μήνα πεταμένες μέσα στην τσάντα που είχα πάρει μαζί μου. Και δεν είχα σωθεί καν να τις περιποιηθώ. Οι πινακίδες όμως είναι λίγο δύσκολες. Γιατί πρέπει να θυμάσαι χίλιες φωτογραφίες από πινακίδες. Και πολλές είναι διαφορετικές. Δεν είναι όλες ίδιες. Έχω πάνω στο κομμωδίνο μερικές. Έχω και στην κούτα μερικές. Έχω σε ένα κουτί πάνω για τις σημαίες. Χωρών, αυτές τις μέσες ανέφερες έχω και εδώ σε άλλη μορφή. Δεν είναι μόνο, αυτές είναι νομίζω άλλα δύο χαρτιά από σημαίες. Σημαίες είναι σωστά τις μέσες που βλέπω, Κούβα, Μπαρμπάντους, Δομινικανή Δημοκρατία, Ερνάντα, Νικαράγουα, Αιτή, Τίνιντα και το Πάγκο, Ρίγα και Μπαρμπούντα και κάποιες άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές. Anyway, αυτά είναι τα πράγματα, κάπως έτσι. Τι λέτε, να δούμε λίγο τις πινακίδες, να τις φέρω στην κάμερα, να τις δείξω. Μου τις έχω κόψει και τις έχω πεταμένες εδώ για εδώ και μήνες. Δύο μήνες έχω κόψει και τις έχω πεταμένες εδώ. Και φαντάσου, άλμπουμ έχω, χρόνο δεν έχω. Αλλιώς τις είχα φτάσει από την κάλλη στιγμή που γύρισα στην Αθήνα. Έχω γυρίσει και δύο μήνες στην Αθήνα. Ένα μήνα, γιατί τώρα είναι αρχής Οκτωβρίου. Οπότε, Οκτωβρίου είναι σήμερα. Έλα, μισό. Μισό, περίμενε. Θα τις φέρω τώρα αμέσως να σας δείξω. Οι πινακίδες είναι κρυφή μου αγάπη. Ασχολούμαι με χρόνια με τις πινακίδες.
αυτοκινήτων. Ξένες πινακίδες, όχι ελληνικές. Εντάξει, ελληνικές καλές είναι, αλλά οι ελληνικές τώρα τις έχουμε συνηθίσει όλοι. Τις έχουμε τεχτεί και τις έχουμε υποδεχτεί. Εδώ έχουμε. Εδώ έχω και σπάνιες χώρες. Μπορεί να τις βρίσκεις πουθενά αλλού. Όπα, περίμενε, ήμουν στο χέρι. Λοιπόν, να σας τις δείξω στην μισά γρήγορα. Είναι αυτές εδώ. Αυτές είναι κάποιες στη Μύκονο, θυμάστε. Είχα πάρει μαζί μου. Βασικά είχα πάρει στη Μύκονο όλη. Στην όλη μου συλλογή είχα πάρει. Με έναν κύριο σκοπό, να τις κόψω. Αλλά τελικά δεν τζέβησα ποτέ. Κόψα μόνο τις πινακίδες. Και εδώ μέσα έχω τις υπόλοιπες. Νομίζω καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχω πελαγώσει. Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαι. I am in big trouble now, guys. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έρχομαι εδώ και μου σκίζεται καρδιά. Βλέποντας αυτή την κατάσταση. Θα προσπαθήσω να τα φτιάξω λιγάκι, να τις λουπώσω κάπως. Ίσως λίγο πρόχειρα, γιατί τώρα πρέπει να κάτσω. Μου πάει και μια μέρα να το κάνω αυτό όλο μαζί. Πρέπει να κάτσω. Να τις ξεχωρίσω κιόλας, γιατί τις έχω λίγο ανακατεμένες. Τώρα πάω να δώσω ένα παράδειγμα, να καταλάβετε. Ορίστε, θα δώσω. Λοιπόν, π.χ. εδώ έκανα τώρα μια προσπάθεια. Έχω εδώ πέρα τις σημαίες, τα βουνά, τα QR code, τους φαντασκούς τους χαρακτήρες. Θα περιμένω, γιατί έχω και εδώ φαντασκούς χαρακτήρες. Τους έχω αναλύσει κιόλας. Όταν τους πρώτο έκοψα, τους πρώτο τύπωσα. Που είναι ένα, δύο, εδώ. Είναι αυτά εδώ. Θα βάλω στην άκρη, έτσι δεν τα βλέπω τη συνέχεια αυτά. Όπως βλέπω τα καράβια π.χ. Τα καράβια τα βλέπω κάθε μέρα. Αυτά τώρα, ίσως να λέει κάτι. Ας πούμε μια λύση, μια χωρική λύση είναι αυτά που δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές, να τα αφήσω στην άκρη. Και όποτε θα χρησιμοποιήσω, να τα ξαναβγάλω πάλι. Ίσως ναι, εδώ τα UFO, τους φαρισκούς χαρακτήρες και τις σημαίες, δεν τα βλέπω και συνέχεια. Έχω κάποια καράβια π.χ. Οπότε τι είναι, αλλά δεν θέλω να τα χάσω, θέλω να τα έχω εδώ μου. Αν και τα έχω στον υπολογιστή backup, πάντα πλέον, παλιά δεν το έκανα, το κάνω τώρα. Πάντα θα τα backup στον υπολογιστή μου. Μήπως γίνει τίποτα και τα χάσω, γιατί. Επίσης, έτσι, για να flashback, ότι κάποιες φωτοτυπίες που είχα με ιαπωνικά πλοία, τα γαμμένα μου, πλοίο λόγος, τα χάσα. Και δεν μπορούσα να τα βρω ούτε στη Μύκονο, ούτε εδώ. Τα μέσα γυρίζω, αφού τα χάσει το δύο διαγωνισμό να είναι στη Μύκονο. Μπορεί να πήρα μαζί μου και να τα κατάλαβα. Να τα άχασα κάπου και να κατάλαβα πού τα έχω. Και στο κέντρο που είχα στη Μύκονο μαζί μου και είχα πάρει μαζί μου αυτά, που τα είχα κάνει και σε βίντεο το τακτοποίηση, τι έχω πάνω στην ντουλάπα που είναι πίσω μου. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα εδώ που είναι στα μαύρα, στα χάιπ, εδώ έχουμε τα ιταλικά, έχουμε τα εταιρικά πλοία, έχουμε μερικά άλλα, έχουμε εδώ διάφορα ευρωπαϊκά. Και δεν ξέρω τι. Αλληλικά. Τι να. Είναι, παιδιά, είναι η φάση είναι απελπιστική. Είμαι σε απόγνωση. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει κάπως. Μου το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ, μου το λέει. Αρχίτε, πέφτει η κάμερα. Δεν το λέω μόνο εγώ που το φτιάχνω. Μου λέγανε πει ακόμα και η δική μου, η γενιά μου. Μου λέει, ρε, γελέ, καθάστε λίγα, γιατί δεν το χάμε να περάσουμε εδώ μέσα. Δεν χάμε να μπούμε. Γιατί τα εσύ είναι ανακατεμένα, δεν χάμε να περάσουμε. Εδώ πέρα έχει γίνει χωματερή. Τι άλλο να κάνουμε. Και λυπάμαι, αλλά έτσι γίνεται. Όταν έχει μια συλλογή, και μάλιστα δεν είναι αγαπημένη, δεν έχει έτσι σουλούποτη, έτσι είπα, αυτά παθαίνει. Και εγώ την έχω πατήσει εδώ και πολύ καιρό. Έχω λίγο χάσει τον πύχη. Πρέπει να το ξανακερδίσω και άμεσα σίγουρα. Και άμεσα βέβαια. Δεν πάω να βλέπω έτσι. Λοιπόν, αγκαλιά σα χάσει, παπάρισα. Δεν το κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να. Ναι, αφού έκανα πώς το είδα. Απλά ανοίξα αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι γίνεται με το αρχείο μου. Χαμός. Το έφερα στην αρχή. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Σιγά σιγά, κομψά, θα τα μαζέψω κατά κάποιο τρόπο. Και σε πάω να κάνω και σε βίντεο αυτό. Και όχι σε ένα, σε 4-5 επεισόδια. Δεν το κάνω. Όχι τώρα βέβαια, γιατί τώρα είναι λίγο κατάλληλο. Είναι 8 ώρα το βράδυ. Δεν είναι κατάλληλο. Αυτό είναι να το κάνω 10 ώρα το πρωί π.χ. Να έχει και φως. Να έχουμε και κάτι κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά
Το βίντεο, αυτό το βίντεο δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά το έκανα να σα δείξω λίγο τι γίνεται με τη φάση. Γιατί η έγκλη μου, που σου λένε αυτό, έχει παραγμάσει εδώ και πολλά χρόνια. Και τον τελευταίο καιρό το έχω παραχέσει πράγμα. Anyway, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εδώ πέρα ένα βίντεο short. Βίντεο short είναι αυτό, δεν είναι κανονικό. Ήθελα απλά να σας δείξω λίγο τι γίνεται με τη φάση. Και σε επόμενο βίντεο, όχι τώρα βέβαια, γιατί έχω ανακαλύψει άλλα θέματα τώρα. Ίσως όχι αυτήν την εβδομάδα με στέκεται, γιατί αυτήν την εβδομάδα θα κάνω αναλύσεις. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να γράψω λίγο να τα σουλουπώσω. Σε μου τι θα κάνω πρώτα για να το κάνω αυτό. Θέλω πρώτα να σας δείξω στον υπολογιστή, να σας δείξω τις φωτογραφίες που έχω τυπώσει. Σε ξεχωριστά βίντεο και όλα σένα. Γιατί δεν θέλω να έχω και υλικό για να δείχνω. Σκέφτομαι τον Οκτώβριο να τον βγάλω έτσι. Να σας δείξω αυτά, να σας δείξω τον υπολογιστή, να σας δείξω όλα μου τα αρχεία. Τα καινούργια που έχω τυπώσει, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Δηλαδή με κάνει και 2 χρόνια τώρα που τα έχω. Ένα μισό χρόνο τα έχω αυτά. Έχω πνίξει ήδη ένα χρόνο. Ποια είναι τώρα αυτά, είναι κάποια ιαπωνικά, κάποια τα κύπλα που έχω εδώ, μαζεμένα, όλα μαζί και πολλά ακόμα. Λοιπόν, τι πινακίδες τώρα. Θέλω να ψάξω άμεσα. Γιατί θέλω, γιατί είναι από τα πιο hard fold κομμάτια της συλλογής μου, πολύ σημαντικά. Θέλω να τα έχω τακτοποιημένα. Και έτσι όπως είναι, δεν είναι τακτοποιημένα. Σε βίντεο φυσικά, έτσι όπως να τα κάνω και τώρα. Σε μία ώρα τα έχω φτιάξει αυτά. Δεν είναι τίποτα. Δεν τα έχω ήδη τακτοποιημένα. Τα έχω τακτοποιήσει από τη Μύκονο. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και βίντεο πάνω σε αυτό. Anyway. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, το έχουμε. Α, πινακίδες, ναι, μπλα μπλα μπλα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι ο σκοπός. Ας τα μαζέψω καταρχήν από εδώ, να μείνουμε χώρο. Γιατί πρέπει να κάνουμε και λίγο οικονομία στο χώρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα πια μόνοι μας σε κατάσταση house. Πάμε να τα βάζω όλα αυτά για να μην τα χάσω. Για να μην χαλάσουν. Γιατί αν πέσουν κάτι θα μου ανακατευτούν. Το έχω πάει και τα φτάνω. Πάμε να τα βάλω, ρε φίλε. Πάνω να τα βάλω τώρα. Θα τα βάλω πάνω στο κομμωδίνο μου. Έτσι εκεί. Να μην τα βλέπω και παθαίνω ρουμπάχο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!